Και ανασταίνει λοιπόν τον Αδάμ παγγενή όλο το ανθρώπινο γένος και την Εύα και τον Αδάμ εδώ ταυτοχρόνως. Μια προσπάθεια μιμήσεως αυτής της εικονογραφίας της μονής της χώρας βλέπουμε που συναναστένει Αδάμ και Εύα μαζί, βλέπουμε σε ένα έργο που είναι σύγχρονο βέβαια της μονής Καλαμίου της Ναυπλίας. Ανάστασης Κυρίου. Συγχαίρομαι λοιπόν την μονή αυτή που κατανοεί τι σημαίνει ορθόδοξη τοιχογραφία και κάνει μία παραπλήσια, ένα θα λέγαμε παραπλήσιο αντίγραφο, όπως είδαμε του προηγουμένου της μονής της χώρας. Αυτά τα αντίγραφα να ζητάτε αγαπητοί τηλεθεατές. Αυτά εκφράζουν το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας και φυσικά πρέπει αυτά να διδάσκονται και στις σχολές της Αγιογραφίας, ώστε να ξεφύγουμε τελείως από αυτά τα εκείνα τα απαράδεκτα πρότυπα, τα δυτικά, τα οποία υπάρχουν και ακόμη σε πολλούς ναούς. Κάποιοι θα ήθελαν να παρακινηθείτε από εσάς που με ακούτε, κληρικοί και λαϊκοί, και να πείτε στη συνενορία μας τι εικόνα Αναστάσεως έχουμε και να τρέξετε ποιος θα προλάβει να πει του χρόνου και από τότε να φροντίσει θα έχω δώσει εγώ για το προσκυνητάρι μια βυζαντινή εικόνα αριστουργηματική και επιλέξατε μονής Δαφνίου να πείτε στους αγιογράφους σας, μονής της χώρας και κάποια άλλα σύγχρονα όπως θα δούμε και στη συνέχεια κάποια άλλα. Η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου μας στην εικονογραφία είναι ο τύπος που αναφέραμε που βγαίνει μέσα από τα οθόνια ο Κύριος μας που έχει ήδη βγει και επιδεικνύονται τα οθόνια για να δείξουν ότι ανέστη και στην όδε. Και εάν τα οθόνια αυτά δεν επιδεικνύονται, θα έλεγε κανείς μα άραγε ανέστη εκ νεκρών. Μήπως τον έκλεψαν. Δεν μπορούσαν να κλέψουν τον Χριστό, να τον βγάλουν μέσα από τα οθόνια και να μην τα ασκήσουν οι Απόστολοι. Είναι και η μεγαλύτερα απόδειξη της Αναστάσεως. Ξαναδείχνω αυτή την εικόνα που δείξαμε πιο μπροστά. Είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως. Ιδού λοιπόν. Εξήρθε από τα οθόνια ο Κύριος και τα άφησε άδικτα. Αν τον έκλεβαν οι Απόστολοι, θα τον έπαιρναν μαζί με τα οθόνια. Ή για να δείξουν πως ανέστη δήθεν, αν έκαναν κλοπή, θα εξετύλιγαν τα οθόνια που είχαν κολλήσει το σώμα επάνω. Θα τα έσκυζαν. Δεν μπορούσαν να τα αφήσουν έτσι και να πάρουν τον Χριστό μέσα από τα οθόνια αυτά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, η πιο αυθεντική απόδειξη. Ήταν λοιπόν τα οθόνια κείμενα μόνα, οι μυροφόρες και οι Απόστολοι και τότε επίστευσαν ότι ανέστη ο Κύριος όντως, ότι δεν έμεινε μέσα στον τάφο. Ο ένας τύπος είναι αυτός είπαμε και ο άλλος τύπος είναι που ανασταίνει, είναι πριν, λίγο πριν την Ανάσταση που μας παριστάνει την Εισάδου Κάθοδον που είναι ταυτοχρόνως και Ανάστασης. Και είναι λοιπόν ο τύπος ο καθαρά δογματικός, ιστορικός, καθαρά ιστορικός, που έχει λίγα πρόσωπα, τον Χριστό, τον Αδάμ, την Εύα και τον Πρόδρομο, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Άβελ και κάποιους προφήτες όπως τον Ισαΐα, τον Ιερεμία και μόνον αυτά. Και στη συνέχεια υπάρχει και άλλος τύπος, ο περιγραφικός, ο αφηγηματικός, ο διηγηματικός, που έχει περισσότερη διήγηση. Φέρει πριν να δείξουμε αυτή εδώ την εικόνα που μας δείχνει κάτω από τον ανιστάμενο Χριστό μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο του Άδου άγγελος να ξυλοκοπεί τον δαίμονα και να τον δένει χειροπόδαρα. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασε δαίμονες και έδισε τον σατανάν όπως λέγει και η Αποκάλυψη, τον έδεσε. Δεν ξέρω μήπως τον λύσει στις μέρες μας και μήπως τον δούμε και με τον Αντίχριστο να ενεργεί, να γίνεται και ο Αντίχριστος θα λέγαμε που όλος θα είναι σατανοφόρος να πλανάει τα έθνη και τους λαούς και για ταυτότητες και για εθνικά θέματα και για ορθοδοξία και για πίστη και για τόσα άλλα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ δεξιά και αριστερά από τον Χριστό την Ανάσταση του Αδάμ, της Εύας και όλων των Αγίων και Δικαίων, του Προδρόμου, των Προφητών Αγίων και Δικαίων. Να δούμε τώρα μία άλλη Ανάσταση για να σας δείξω αυτό ακριβώς το οποίο σας είπα, ότι στον αφηγηματικό ιστορικό τύπο έχουμε και την δέσμευση των δαιμόνων. Δεν φάνηκε καλά στις προηγούμενες εικόνες η δέσμευση των δαιμόνων. Θα δείξουμε εδώ σε αυτή εδώ την εικόνα. Κοιτάξτε, κάτω από τον ανιστάμενο Χριστό παρατηρούμε τους αγγέλους να δένουν τους δαίμονες.
και άλλοι να τρέπονται σε φυγή. Ανασταίνει συγχρόνως από το μεγάλο μετέωρο, είναι αυτή η εικόνα, ανασταίνεται συγχρόνως ο Αδάμ και η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος που βλέπουμε στη συνέχεια. Να δούμε και κάποιες ελάχιστες ακόμα, μία ακόμη έστω εικόνα. Βλέπω ότι συμπληρώνεται η ώρα, συμπληρώθηκε η ώρα. Μία από τις πιο εκφραστικές εικόνες της Αναστάσεως, στη χωγραφία, είναι από τη Μονή Βαρλαάμ των μετεώρων, στα μετέωρα του 1548, και παρατηρούμε ότι ο Χριστός συναναστένει τον Αδάμ εδώ και την Εύα εκεί, με το δεξί τον Αδάμ και το αριστερό την Εύα, και κάτω από τον Χριστό είναι ο άγγελος που δεν ξυλοκοπεί τον δαίμονα, πάνω από τον Χριστό είναι η Χαρά και άλλες έξι μορφές αγγελικές με λάβαρα, ρομβοειδή, που κρατούν, θα λέγαμε, τα σύμβολα της νίκης, και έχουμε και τις επιγραφές, όπως διαβάζετε, αν δείχνει καθαρά η εικόνα, εδώ τις επιγραφές, και είναι αυθαρσία, νίκη, ανάσταση, η χαρά στη μέση, αγαλία, σεφροσύνη και ζωή. Αυτά είναι τα δώρα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Δώρα, λοιπόν, Αναστάσεως, είναι από τα μετέωρα, τη Μονή Βαρλαάμ. Παρόμοια ακριβώς εικόνα είναι και στη Ρασιώτισσα, την Παναγία Ρασιώτισσα, στην Καστοριά. Κοιτάξτε, λοιπόν, χάρη που έχουν οι Βυζαντινές εικόνες. Ο Χριστός ανασταίνει την Εκκλησία ολόκληρη. Ιδού τα δώρα που μας προσφέρει, η χαρά. Χαίρετε, λέγει στις μυροφόρες, είναι το πρώτο το μήνυμα της Αναστάσεως, το μήνυμα της χαράς. Και ιδού τα άλλα δώρα που μας τα δίνουν με τη μορφή αγγέλων, προσωποποιημένα τα δώρα. Αφθαρσία, από αριστερά στα δεξιά, αυθαρσία, νίκη, ανάσταση, αγαλία, σεφροσύνη, ζωή. Τέτοιες λοιπόν εικόνες, και εδώ βλέπουμε άλλο να κρατάει το σημείο του πάθους, το σταυρό, εδώ να κρατάει ένα γύρο με το όξος και την λόχη και τον σπόγκο, τα σημεία του πάθους που έδωσαν το χαροποιόν, θα λέγαμε, πένθος αυτό, μας έδωκε τη νίκη κατά του θανάτου, κατά του άδου, κατά της αμαρτίας. Αυτή λοιπόν είναι η Βυζαντινή εικονογραφία, και πρέπει σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί τηλεθεατές, να ζήσουμε το μεγαλείο αυτό της Βυζαντινής μας εικόνας, να προτιμήσουμε τη Βυζαντινή εικόνα. Τι να προτιμήσουμε, δεν υπάρχει θέμα επιλογής μεταξύ Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Αναγεννησιακής. Η μόνη εκφράζουσα εικόνα, η μόνη γλώσσα της Ορθοδοξίας μας που εκφράζει το δόγμα, την Ανάσταση των Χριστών που ανασταίνει, που ανασταίνεται, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο, με το θάνατό του, θάνατον πατής, που τον πατή των θάνατων, και έθεσα της μνήμας ζωή χαρισάμενος, και ανασταίνει ή τον Αδάμ με τον αχέρι και κατά το σταυρό με το αλοχέρι, ή και στη συνέχεια την Εύα, ή και τους δύο μαζί, όπως είδαμε στη Μονή της Χώρας, Αδάμ και Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος μαζί. Ας ζήσουμε λοιπόν αυτή την χαρά, αυτό το μεγαλείο της Αναστάσεως, αγαπητοί τηλεθεατές, και ας ευχηθούμε όταν ατενίζουμε πλέον εικόνα της Αναστάσεως και να ψάλουμε τα τροπάρια, να νιώθουμε αυτά τα βιώματα, τα θεία, και πραγματικά η γλώσσα είναι ένα μέσο ποιμαντικού διαλόγου, γιατί μας μιλάει η εικόνα. Και φυσικά στα πλαίσια του χρόνου, του συνδέμου που είχαμε, είπαμε τα ολίγα τα οποία μπορούσαμε να πούμε. Να ευχηθούμε λοιπόν η Βυζαντινή εικόνα να διδαχτεί στα σχολεία. Γιατί να μην διδαχτεί η Βυζαντινή εικόνα? Διδάσκουν μόνο μια ιχνογραφία. Τα σχολεία, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, να διδάξουμε μουσική Βυζαντινή, Βυζαντινή εικονογραφία. Και έτσι να είμαστε πιο ορθόδοξοι, γιατί ο δικό μας πλούτος δεν θα είναι ίσως τα πετρέλαια ή οι βιομηχανίες. Εκεί δεν τα πάμε τόσο καλά. Όμως είμαστε οι πρώτοι που έχουμε το μεγαλύτερο θησαυρό. Την ορθοδοξία μας, την πίστη μας, τα δογματά μας, τη λατρεία μας, και μέσα την υμνογραφία μας, την υμνολογία μας. Έχουμε και την Βυζαντινή μας εικόνα, τοιχογραφία, φορητή εικόνα, ψηφιδωτές και ένα μικρό δείγμα είδαμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το λειτουργικό κλίμα το αναστάσιμο, ας χαρούμε και τη Βυζαντινή εικόνα και ας ευχηθούμε Χριστός Ανέστη.